Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια ανώνυμη αδελφή μας, με τη χάρη του Χριστού μας, η οποία γράφει. Πρώτη ερώτηση. Πώς εκφράζεται η αγάπη μας προς τον Θεό, φυλάτοντας τις εντολές Του ή και με άλλους τρόπους? Ναι, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί ανώνυμοι, η αγάπη μας προς τον Θεό πρώτα εκφράζεται με το να φυλάμε τις εντολές Του, καθώς είναι γεγραμμένο «Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτά, σε εκείνον συνοαγαπώνε». Αλλά η ιδιαίτερη αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό εκφράζεται και με την προσφορά. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όταν τον Κύριό μας τον προσκάλεσε ένας Φαρισαίος να φάγει στο σπίτι του. Και ενώ τρώγανε, μια γυναίκα αμαρτωλή που έμαθε ότι κάθεται στην τράπεζα στην οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και σφόγγιζε με τα στρίγα της κεφαλής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με μύρον. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλές αυτόν, είπε καθεαυτόν, ούτως αν ήταν προφήτης θα γνώριζε ποια είναι αυτή η γυναίκα που τον αγγίζει, ότι είναι αμαρτωλή. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που είναι Θεός και γνωρίζει τη σκέψη των ανθρώπων, του είπε «Σίμων, έχω να σε ρωτήσω κάτι». Και ο άλλος απάντησε «Διδάσκαλε, πες». Κάποιος δανειστής είχε δύο χρεοφυλέτες. Ο ένας χρεωστούσε 500 και άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν να αποδώσουν, εχάρισαν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών είπε «Θέλει αγαπήσει αυτό περισσότερο». Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε, νομίζω ότι εκείνος τον οποίο εχάρισε το περισσότερο. Και ο Κύριος είπε, ορθώς αποκρίθηκες και στραφείς προς τη γυναίκα, εδώ τώρα είναι η περιγραφή της μεγάλης αγάπης. Και στραφείς προς τη γυναίκα, είπε προς το Σίμων, βλέπεις ταύτην τη γυναίκα. Εισήλθον εγώ εις την οικία σου, είδωρ δια τους πόδας μου δε μη έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίγα της κεφαλής μου και της κεφαλής αυτής εσφόγγισε. Πώς εκφράζεται η αγάπη. Φίλη μου, εσύ δε μη έδωκας. Αυτή δε αφήσεις ήλθουν, δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου. Με έλεον την κεφαλή μου δεν ήλυψας. Αυτή με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω συγκεχωρημένε είναι η αμαρτία αυτή σε πολλέ, διότι ηγάπησε πολύ. Και πώς φάνηκε η αγάπη της, από την προσφορά της, από το πώς πλησιάζει το Χριστό. Ένας που αγαπάει πλησιάζει με πόθο. Ένας που δεν αγαπάει πλησιάζει αδιάφορα. Να κάνουμε μια προσευχούλα και να φύγουμε. Ποιος αγαπάει το Χριστό όμως, τον πλησιάζει, κλαίει, θέλει να τον ακούσει, θέλει να τον δει, θέλει να τον αγγίξει, θέλει να τον δοξάσει. Ξαναδιαβάζω. Δια τούτο σας συλλέγω, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία αυτής έπολε, διότι γάπησε πολύ. Ισόντινα δε συγχωρεί το λίγον, ο λίγον αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Άρα λοιπόν, ένας αμαρτωλός που του έχει χαριστεί
πολύ, τον έχει συγχωρήσει από πλήθος αμαρτιών, η καρδιά του είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και αγάπη. Η αγάπη λοιπόν εκφράζεται με το πώς πλησιάζεις. Ένα παράδειγμα, πώς πλησιάζει ένας άντρας τη γυναίκα που αγαπάει και πώς πλησιάζει ένας άντρας τη γυναίκα που δεν την αγαπάει. Περνάει δίπλα, της μιλάει όταν δεν την αγαπάει, όταν την αγαπάει κάθεται δίπλα, την προσέχει, την ακούει. Και ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό είναι κοντά του, μελετάει το λόγο του, είναι στο ταμείο, προσεύχεται, εξητάει τον Κύριο. Έχει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του, έχει δοξολογία στην καρδιά του, έχει παράκληση. Είναι εμφανές ποιος αγαπάει τον Χριστό, αγαπητοί μου φίλοι. Δεύτερη ερώτηση. Πώς εκφράζεται η εξήτησή μας προς τον Θεό? Η εξήτησή μας προς τον Θεό εκφράζεται όπως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Λέγει η Γραφή στην επιστολή προς Εβραίους στο 5 κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο. Όποιος όστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ειδικεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού και έτι όνιος έμαθε την υπακοήν αφόσα έπαθε. Άρα λοιπόν, πώς εκφράζεται η εξήτησή μας? Όταν τον εξητούμε με όλη μας την καρδιά. Όταν ο άνθρωπος εξητεί τον Κύριο θα τον βρει. Όταν ο άνθρωπος εξητεί τον Κύριο θα έρθει ο Κύριος σε αυτόν. Αλλά με όλη μας την καρδιά. Πού εξητούμε το Θεό? Πρώτα στο ταμείο μας. Στο ταμείο μας, εκεί που αποκαλύπτεται, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ο Πατέρας εν το κρυπτό, εκεί θα πάω να εξητήσω το Θεό. Που θα μου αποκαλυφθεί εν το κρυπτό, για να μου ανταποδώσει εν το φανερό. Και πώς τον εξητώ? Τον πλησιάζω. Μάλιστα υπάρχει ένας ωραίος λόγος Θεού στο Σαμουήλ Α. Ας το διαβάσουμε, μ' αρέσει πάρα πολύ, στο Ζήτα κεφάλαιο και 2 εδάφιο. «Και αφήσε μέρα σε τέθη η Κιβωτός εν Κυριά Θιαρήμ, παρήλθε καιρός πολύς και έγιναν 20 έτη και πας ο 20 Ισραήλ εστέναζε αναζητών τον Κύριο». 20 χρόνια εξητούσε τον Κύριο και δεν τον έβρισκε. Η ερώτηση είναι πώς εξητούμε τον Κύριο? Πώς εκφράζεται η εξήτησή μας? Και μετά από 20 χρόνια έρχεται ο Σαμουήλ ο προφήτης να εξηγήσει στο λαό γιατί ενώ εξητούσε τον Θεό δεν τον έβρισκε. Ενώ εξητούσε τον Θεό δεν του απαντούσε ο Θεός. Και λέγει, και είπε ο Σαμουήλ στο 3 εδάφιο προς πάντα τον οίκον Ισραήλ. Πρώτον, αν εσείς επιστρέφετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριο, πρέπει να επιστρέψεις προς τον Κύριο με όλη την καρδιά. Για να τον εξητήσεις, να σε ακούσει και να σε απαντήσει. Να επιστρέψεις τον Κύριο, δηλαδή να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, να αποβάλεις, καταδικάσεις τις αμαρτίες σου, να πλησιάσεις τον Θεό σαν ένοχος. Πρώτον είναι λοιπόν η εξήτηση, να γίνεται με ταπείνωση, με μετάνοια, με πραγματική επιστροφή προς τον Θεό. Δεύτερον, εάν αποβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς, τους αλωτρίους και τα σασταρώθ, εδώ τώρα είναι πιο σοβαρό ακόμη το πράγμα. Ο άνθρωπος του Θεού εξαρτάται και πρέπει να εξαρτάται απολύτως από το Θεό. Δεν πρέπει να έχει τίποτα μεγάλο και σπουδαίο. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππισίους λέγει ότι όλα όσα ήταν σπουδαία εγώ τα θεώρησα ότι ήταν ζημιά για τον Χριστό. Όσα σπουδαία κι αν είχα. Ακόμη δεν τα θεωρώ ότι είναι όλα ζημιά για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού. Χάρη του οποίου ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι όλα αυτά τα σπουδαία ήταν σκύβαλα. Εάν δεν αφαιρέσεις από την καρδιά σου ότι όπου έχεις το θάρρος σου, θυμηθείτε τον πλούσιο νέο, ο οποίος πήγε να ζητήσει τη βασιλεία του Θεού από τον Χριστό, ο Χριστός τον αγάπησε, αλλά είδε ότι μέσα στην καρδιά του φιλοξενεί το θάρρος του στα χρήματα. Δηλαδή όλη η καρδιά του την είχε στηρίξει στα χρήματα. Είχε κάνει το χρήμα Θεό του. Και ο Κύριος τι του είπε? Πήγαινε, πούλησε όλα όσα έχεις, μοίρασέ τα στους φτωχούς και τότε θα μπορέσεις να με ακολουθήσεις.
να καθαρίσει τελείως η σκέψη μας, η εξάρτησή μας από οτιδήποτε, το θάρρος μας οπουδήποτε, για να εξητήσουμε τον Κύριο αποτελεσματικά. Τρίτον, ετοιμάσατε τας καρδίας ημών προς τον Κύριο. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Η καρδιά μας πρέπει να είναι καθαρή. Μακάρι καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Εάν δεν καθαρίσουμε την καρδιά σας, την καρδιά μας από πίκρες, θλίψεις, πόνους, απογοητεύσεις, απελπισίες, φθόνους, παράπονα, η καρδιά μας πρέπει να είναι καθαρισμένη, και καθαρίζει την καρδιά μας μόνο με το αίμα του Χριστού, όταν μετανοεί ο άνθρωπος και παρουσιάζει και φέρνει την καρδιά του μπροστά στο Θεό, ζητώντας συγχώρεση. Και τέταρτον, και λατρεύεται αυτό μόνον. Εδώ τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιον προσκυνάς και ποιον λατρεύεις. Το ξαναλέω, ποιον προσκυνάς και ποιον λατρεύεις. Δηλαδή, ποιον εμπιστεύεσαι και σε ποιον ελπίζεις. Από ποιον ελπίζεις. Ποιον εμπιστεύεσαι. Εάν σκέφτεσαι άλλους ανθρώπους, άλλες καταστάσεις, άλλα πράγματα και δεν ελπίζεις μόνο στο Θεό, ώστε να λατρεύεις μόνο το Θεό, δεν μπορείς να τον βρεις το Θεό. Αν λοιπόν, τα ξαναλέω από την αρχή, επιστρέφετε εξ όλης ημών της καρδίας. Πρώτον, μετανοείτε, επιστρέφετε στο Θεό. Δεύτερον, διώχνετε από πάνω σας ό,τι είναι σπουδαίο, μεγάλο, γιατί είναι δέλιγμα ενώπιον του Θεού. Τρίτον, καθαρίζετε την καρδιά σας από οτιδήποτε έχει μέσα που μολύνεται, ώστε μην μπορείτε να δείτε το Θεό. Και τέταρτον, παίρνεις μια σταθερή απόφαση ότι να ελπίζεις τον Κύριο και μόνο στον Κύριο, τότε η εξήτησή σου είναι αποτελεσματική. Τότε εξητάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Τρίτον, ποια είναι η προσευχή εν θέρμος γενωμένη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, παίζει ρόλο η διάρκεια της προσευχής. Αν όχι, γιατί ο Χριστός διανυκτέρευε στην προσευχή, μπορεί η ένθερμη προσευχή να κάνει το Θεό να ταχύνει τις εκβάσεις, τα αιτήματά μας, ή ο Θεός απαντάει στον προσδιορισμένο από αυτόν χρόνο. Από την αρχή, ποια είναι η προσευχή εν θέρμος, γενωμένη. Αν πάμε στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο, λέγει: καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εκτενώς αλλήλους σε καθαράς καρδίας. Ποια είναι λοιπόν η προσευχή ευάρεστη στο Θεό, η εκτενής, η ένθερμη, όπως πολύ ωραία τη μεταφράζει ο Βάμβας, είναι αφού καθαρίσεις την ψυχή σου με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος του Αγίου, αφού αφαιρέσεις από την ψυχή σου κάθε επιθυμία, την καρδιά σου να την καθαρίσεις από κάθε τι που εμποδίζει την παρουσία του Θεού, με την υπακοή στην αλήθεια του Ευαγγελίου δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μπορείς να αγαπάς τον αδελφό σου με ανυπόκριτον αγάπη, τότε μπορείς και αγαπάς εν θέρμος, εκαθαράς καρδίας τον αδελφό σου. Δηλαδή δεν μπορείς να αγαπήσεις τον αδελφό σου εκαθαράς καρδίας, εν θέρμος, δεν μπορείς να τον αγαπήσεις, εάν δεν καθαρίσεις την καρδιά σου, αν δεν φτάσεις στο να υπακούς στο Λόγο του Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και αν δεν, η καρδιά σου δεν είναι αγία, πλημμένη με το αίμα του Χριστού. Για να το κάνουμε όμως πιο απλό, πάλι θα ξαναπάμε στην προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Διαβάζω από το 7 εδάφιο. Ώστις, από το 7 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου, εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμεον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Άρα λοιπόν, η εξήτηση και η προσευχή ένθερμος
είναι με κραυγές και δάκρυα, δηλαδή εκχαίεις την καρδιά σου. Αλλά απαραίτητος πρέπει να ακολουθείται από ευλάβεια. Και η ευλάβεια είναι, ο ευλαβής είναι ο άνθρωπος που είναι απόλυτα προσεκτικός στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού και στο φόβο του Θεού. Δηλαδή δεν είναι επιπόλαιος με τα πράγματα του Θεού και με το Λόγο του Θεού. Πρέπει λοιπόν ευλαβής να είναι ο άνθρωπος, να έχει πάρει στερεά απόφαση, να ακολουθεί το Χριστό κατά πάντα. Μίος άσοβος, αλλά σοφός. Και μάλιστα εξαγοραζόμενος τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και να φροντίζει στη λεπτομέρεια να είναι υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού, υπάκουος στο Λόγο του Θεού, τότε εφόσον εκχαίει την καρδιά του, την ψυχή του, με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προς τον Κύριο και με την εμπιστοσύνη και την πίστη ότι είναι αυτός που μπορεί να σώσει αυτόν τον κάθε έναν από το θάνατο, τότε ο Θεός ευαρεστούμενος αποδέχεται αυτή την προσευχή, την έθερμον, την εκτενήν. Μάλιστα, μία προσευχή που είναι απόλυτα ευάρεστη στο Θεό είναι η προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού όταν επρόκειτο να παραδοθεί. Διαβάζω από το κεφάλαιο ΚΣΤΑΦ και από το εδάφιο 39. «Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί το πρόσωπον αυτού ο Ιησούς προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχί ως εγώ θέλω, άλλος εσύ». Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χαρακτηριστικό του προσευχομένου, εν θέρμος προς τον Κύριο. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Προσεύχομαι ζητώντας αυτό που θέλω, αλλά απαιτώ, δεν απαιτώ από το Θεό να το κάνει, γιατί βάζω πρώτα προτεραιότητα στη ζωή μου και στην προσευχή μου το θέλημα του Θεού και ύστερα το δικό μου. Και συνεχίζει. 40 εδάφια. Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, ούτω δεν ειδηνείτε μίαν ώρα να γρυπνίσετε με τεμού. Να λοιπόν το ελάχιστο της προσευχής, μία ώρα να γρυπνήσεις μαζί του. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενείς. Πρέπει να αγρυπνούμε στις προσευχές. Όλη τη νύχτα, τουλάχιστον μια ώρα. Τουλάχιστον μια ώρα για να μην εισέλθουμε εις πειρασμόν. Και η δυσκολία είναι ότι θέλουμε το πνεύμα πρόθυμον, εις άρξ όμως ασθενείς. Πάλι εκ δευτέρου πήγε και προσευχήθηκε, λέγον, Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν, αλλάζει τώρα την προσευχή του, την κάνει πιο κοντά στο Θεό. Εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού χωρίς να πει αυτό, ας γίνει το θέλημά σου. Αποδέχεται το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ένθερμης και της ευλογημένης προσευχής. Όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ Κύριε. Και αν δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό που εγώ θέλω, ας γίνει το δικό σου το θέλημα. Τέλεια προσευχή. Ιδανική προσευχή. Μπορεί η ένθερμη προσευχή μας να κάνει το Θεό να ταχύνει τις εκβάσεις του στα αιτήματά μας. Ή ο Θεός απαντάει στον προσδιορισμένο από αυτόν τον χρόνο. Είναι γραμμένο, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Γιατί στον αιτούντα δίδεται, ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα ανοιγήσεται. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να προσευχόμεθα. Να προσευχόμεθα με όλη μας την καρδιά. Και όσο πιο πολύ προσευχόμεθα, τόσο πιο πολύ ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Πάντοτε όμως, να μην ξεχνάμε, όχι το δικό μας θέλημα, το θέλημα του Κύριου. Εκεί είναι που ευαρεστείται ο Θεός και η προσευχή μας είναι τέλεια. Ο Θεός απαντάει στον προσδιορισμένο από αυτόν τον χρόνο ή πιο γρήγορα. Ο Θεός απαντάει πάντοτε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο σαν απάντηση
σαν ανταπόκριση στην προσευχή μας. Εάν ο καλύτερος δυνατός τρόπος είναι η απάντησή μας να απαντηθεί άμεσα, ο Θεός θα το κάνει. Δεν μας ταλαιπωρεί ο Θεός. Ο Θεός θέλει να μας κάνει χαρούμενος, αιτείται και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας, λέγει. Άρα ο Θεός θέλει να είμαστε χαρούμενοι, δεν θέλει να είμαστε λυπημένοι, θλιμμένοι. Αλλά όταν ένα αίτημα προσευχής δεν πρέπει να απαντηθεί τώρα, γιατί είναι πολύ καλύτερο να απαντηθεί αργότερα και πιο ένδοξο, τότε ο Θεός θα κάνει υπομονή να στο δώσει και θέλει από σένα την υπομονή σου για να το πάρεις πλήρες και τέλειο το αίτημά σου. Ας θυμηθούμε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Προσευχόντουσαν σε όλη τους τη ζωή για ένα παιδί και ο Θεός τους το έδωσε στα γεράματα, αλλά ποιο παιδί, τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, το μεγαλύτερο των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα λοιπόν η χρόνη και η καιρή δεν είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια του Θεού. Αλλά ένα είναι αλήθεια και πρέπει σε αυτό να ησυχάζουμε. Ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Ο Θεός ευαρεστείται όταν τον εξητούμε. Ο Θεός χαίρεται όταν προσευχόμεθα έτσι πως αυτός θέλει. Δηλαδή με τάξη και ενεργεί κατά τον καλύτερο τρόπο που αυτός ξέρει. Ενεργεί τέλεια. Αλλά η Γραφή λέει έχουμε χρίαν υπομονής, κάνοντας υπομονή να κάνουμε το θέλημα του Θεού και τότε θα κερδίσουμε την επαγγελία του Θεού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει αγαπητοί μου φίλοι ανώνυμοι και με τη χάρη του Χριστού συνεχίζουμε με έναν πάλι ανώνυμο φίλο μας. Γεια σας, σας παρακαλώ να μου λύσετε την απορία. Όταν κάποιος που βαφτίστηκε εν ύδατη αλλά έχει μετά αμαρτήσει και γνωρίζει ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία αλλά το κάνει, τι μπορεί να γίνει? Μήπως τότε ο Κύριος δεν μπορεί να το συγχωρήσει αφού ο χριστιανός κάνει αυτήν την αμαρτία που ξέρει ότι είναι αμαρτία? Μπορεί και να μην λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ ανώνυμε φίλε, με την αμαρτία καλό είναι ο άνθρωπος να μην παίζει. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Τώρα να πούμε όμως και δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο Θεός παραβλέπει τους καιρούς της αγνίας και δεν λογίζει σε αυτόν την αμαρτία του. Στο ερώτημά σου όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση. Και παραβλέπει και την αδυναμία ο Θεός. Εκείνο που δεν μπορεί να παραβλέψει ο Θεός είναι το θέλημα του ανθρώπου. Να θέλεις. Δηλαδή καπνίζεις τσιγάρο, παραδείγματος χάρη. Θέλεις να το κόψεις, αλλά δεν μπορείς. Το βέβαιο είναι ότι αφού θέλεις, ο Θεός θα στο κόψει. Κι ας μην μπορείς τώρα. Θα βρει τον τρόπο να στο κόψει ο Θεός. Όμως το ερώτημά σου είναι πάρα πολύ σοβαρό και δυστυχώς θα πρέπει να αναφερθώ στο γιώτα κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και στο 26 εδάφιο. Λέγει, διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, δηλαδή αμαρτάνομεν και θέλουμε γιατί αγαπάμε την αμαρτία, ίσως είναι αυτό που γράφεις, γεια σας παρακαλώ να μου λες, όταν κάποιος που βαφτίστηκε εν ύδατη αλλά έχει μετά αμαρτήσει και γνωρίζει ότι είναι αμαρτία αλλά το κάνει, δηλαδή αμαρτάνει εκ ουσίως. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό είπα ότι με την αμαρτία δεν μπορούμε να παίζουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τα διαβάζω. Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως αφού ελάβομεν την επίγνωση της αληθείας, δεν απολείπεται τώρα πλέον θυσία περί αμαρτιών. Δεν υπάρχει πια θυσία περί αμαρτιών. Αφού εμείς βαφτιστήκαμε ύδατοι, καταγγείλαμε το θάνατο του Χριστού ότι αδίκως πέθανε, ομολογήσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας αναγέννησε και τώρα αμαρτάνουμε με τη θέλησή μας. Δεν είναι εξ αδυναμίας που εκεί θα επέμβει ο Θεός, θα ενεργήσει ο Θεός και θα μας ελευθερώσει, αλλά εδώ είναι αμαρτάνουμε με τη θέλησή μας. Θέλουμε και αμαρτάνουμε. Ο Θεός μας έχει δώσει τη δύναμη να μην αμαρτάνουμε και εμείς αμαρτάνουμε. Εκ ουσίως, με τη θέλησή μας.
τότε δεν απολύπεται πλέον θυσία Χριστού περί αμαρτιών. Αλλά τι έπεται, φοβερά, κάποια φοβερά απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Γιατί αν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσή επί δύο ή τριών μαρτύρων από θύνης και χωρίς έλεος, πόσο στοχάζεστε χειροτέρα τιμωρίας, θέλει εκριθεί άξιος ο καταπατής σας των Υιών του Θεού. Γιατί θέλει και αμαρτάνει. Καταπατής των και νομής σας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάζεται. Δεν έχει καθόλου φόβο Θεού. Δεν λογαριάζει καθόλου τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Και με αυτόν τον τρόπο βρίζει το πνεύμα της χάριτος. Και έτσι εξεύρωμεν ότι ο Κύριος λέει σε μένα νίκη εκδίκησης και εγώ θέλω καμία ανταπόδοση και ο Κύριος θέλει κρίνει τον λαόν αυτού και φοβερό είναι να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Άρα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο λες αγαπητέ φίλε ανώνυμε ότι βαφτίστηκε στο νερό και μένει στην αμαρτία οικειοθελώς, εκουσίως. Και δεν λογαριάζεις ότι ο Θεός δεν το θέλει. Αυτό είναι θανάσιμη αμαρτία. Θανάσιμη αμαρτία. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι άμεσα να μετανοήσουμε, να πάμε στον Κύριο και να τον παρακαλέσουμε να μας συγχωρέσει. Να εξομολογηθούμε την αγάπη μας για την αμαρτία, να εξομολογηθούμε το πέσιμό μας. Να το καταδικάσουμε στο όνομα του Χριστού. Να βρούμε χάρη από το Θεό. Ο Υιός του Θεού να μας ελευθερώσει, γιατί όποιον ο Υιός ελευθερώσει, αυτός πραγματικά ελεύθερος είναι. Πρέπει να μας ελευθερώσει ο Χριστός. Και για να μας ελευθερώσει ο Χριστός πρέπει να μετανοήσουμε και να εξητήσουμε από το Θεό χάρη έλεος. Και επιστροφή μας να είναι πλήρης εξ όλης της καρδιάς μας. Καθώς λέγει η Γραφή ο εξομολογούμενος και παρετών, αυτός θέλει ελεηθεί. Εξομολογούμεθα λοιπόν, παρετούμεθα από την αμαρτία και έρχεται ο Θεός και μας συγχωρεί. Αλληλούια. Εύχομαι, εάν είναι αυτή η περίπτωση, ο Θεός να σε οδηγήσει σε μετάνοια, εξομολόγηση στον Κύριο, επιστροφή στο Θεό, καταδίκη της αμαρτίας και να κάνει έλεος ο Θεός να σε ελευθερώσει από αυτό. Ο Θεός να είναι μαζί σου αγαπητέ φίλε και αδερφέ. Συνεχίζουμε με μια αδελφή μας. Γεια σας αγαπητά μου αδέλφια, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί πάντοτε πλούσια, να σας πληρώνει πάντοτε με το Άγιο Πνεύμα. Σας ευχαριστώ πολύ για το έργο που κάνετε, το οποίο σας έβαλε ο Θεός στην καρδιά σας. Σας παρακαλώ, λύστε μου κάποιες απορίες. Πρώτον, όταν θα αρπαχθούμε από το Χριστό, θα σηκωθεί το σώμα μας στον αέρα, δηλαδή στον ουρανό, ή θα εξαφανιστεί εντελώς. Μπορεί παραδείγματος χάρη μία μη αναγεννημένη φίλη μου απότομα να κοιτάξει προς εμένα και να μην με ξαναδεί, ή θα πέσω στο πάτωμα και θα νομίζει ότι πέθανα. Τι αναφέρει ο Λόγος του Θεού για την αρπαγή της Εκκλησίας? Η αρπαγή της Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι, αδελφοί μας, αναφέρεται στο ΙΕ κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους της πρώτης, διαβάζω. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, διαβάζω το 51 εδάφιο, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες δεν θέλομεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θα σαλπίσει ο Θεός και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αυθαρασία. Για μια στιγμή λοιπόν θα μεταμορφωθούμε και τι θα γίνει, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από την Θεσσαλονικής Επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη. Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό, 16 εδάφιο, 4 κεφάλαιο, με κέλευσμα Θεού
με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον, και έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θα αρπαχθούμε. Εν μια στιγμή, ερυπεί ο οφθαλμό, όπως διαβάσαμε. Εν τη εσχάτη σάλπιγγα, θα αρπαχθούμε με ταυτόν. Εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Δηλαδή μέσα σε μια στιγμή, αγαπητοί αδελφοί μου, θα μεταμορφωθεί το σώμα σου από σαρκικό σε πνευματικό και θα πας να συναντήσεις τον Κύριό σου ακαριέα στον ουρανό που θα έχει κατεβεί από το θρόνο του για να παραλάβει την Εκκλησία. Δηλαδή θα εξαφανιστείς από τα μάτια των ανθρώπων εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού. Παπ, εξαφανίστηκες. Μεταμορφώθηκες. Και το σώμα το γήινο γίνεται σώμα πνευματικό σαν το αναισθημένου Χριστού το σώμα. Και θα συναντήσει τον Κύριό σου στον αέρα. Εκεί θα συναντηθείτε με τον Χριστό. Εκεί θα τον δεις πρόσωπο με πρόσωπο. Εκεί θα είσαι όμοια με Αυτόν. Καθώς λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν εξεύρωμεν θέλουμεν είστε, αλλά εν εξεύρωμεν ότι τότε θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Τότε θα είσαι όμοια με Αυτόν, θα μοιάζεις τον Χριστό, θα είσαι κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Αλληλούια. Άρα λοιπόν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού, μεταμορφώνεται, εξαφανίζεται ο άνθρωπος του Θεού, αρπαζόμενος εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ερώτησή σου, αγαπητοί μου αδελφοί, και ήθε ο Θεός να μας αξιώσει εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού να είμαστε έτοιμοι και εμείς είτε ζώντες είτε νεκροί να μεταμορφωθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος να σε ευλογήσει πολύ, και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, στην επόμενη εκπομπή μας, και μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μόνο. Αμήν.